αυτοί που κάποτε κατήγγυλαν τη διοίκηση Γιαννακίδη για την υπογραφή σύμβασης για την καταπολέμηση των κουνουπιών, σήμερα επιχαίρουν που ως περιφερειακή διοίκηση προχώρησαν στην υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης μέσα Ιουλίου, τονίζει ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Φώτης Καραλίδης, αναφορικά με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η περιφέρεια και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Αγναφέρης. Είναι γεγονός ότι η σημερινή διοίκηση υπό τον κύριο Μέτιο και εδώ στην τοπική ενότητα, στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης με τον κύριο Ζαγναχβέρη, επιχαίρουν και αυτοπροβάλλονται ως τιμητές καταπολέμησης των κουνουπιών όταν τη σύμβαση την υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου. Απέναντίας, όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, μας καταχαιριάζαν με 1000 ζητήματα γιατί εμείς είχαμε υπογράψει σύμβαση στα τέλη Μαΐου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν η ανακόλουθη, οι ίδιοι άνθρωποι που είναι ανακόλουθοι όταν βρίσκονται στην φάση της διοίκησης και όταν είναι στη φάση της αντιπολίτευσης. Σήμερα επιχαίρουν ενώ έχουν αργήσει τόσο πολύ και λένε ότι οι άνθρωποι τους δίνουν συγχαρητήρια και δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Θα τους πω λοιπόν, και τότε δεν υπήρχαν πολλά παράπονα, αλλά ο Παυλίδης τότε ως αντιπολίτευση και μία μερίδα των κονδυλοφόρων επιταγμένων στην υπηρεσία του Παυλίδη δημιουργούσαν το όλο ζήτημα. Διότι κανένας μα κανένας δεν θα μπορέσει να εξαφανίσει με όσα φάρμακα και όσους μεθόδους καταπολέμησης και αν εφαρμόσει το είδος των κουνουπιών. Να μετριάσει την κατάσταση, ναι, και αυτός είναι ο στόχος. Ωστόσο, πέρα από το θέμα αυτό, ο κύριος Καραλίδης θέτει σημαντικά ερωτήματα τόσο για το κόστος και την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύμβαση, όσο και για τον αριθμό των δειγμάτων που εστάλησαν προς έλεγχο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το ζητούμενο είναι προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, το κόστος των 7,2 εκατομμυρίων που σήμερα θα δαπανηθεί για την καταπολέμηση των κουνουπιών, εάν ενδείκνεται για το τελικό αποτέλεσμα αυτό το μεγάλο κόστος. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, η έκπτωση που δόθηκε για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, που δεν ξεπερνά τις 2% για ένα μεγάλο έργο των 7,2 εκατομμυρίων. Για αυτά τα ζητήματα πρέπει να αναρωτηθούν οι κύριοι, ότι δημιουργήσαν ένα διαγωνισμό και μια διακήρυξη η οποία δημιούργησε έλλειψη ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να πετύχουν αυτά που πέτυχαν. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Επειδή βλέπω τελευταία δεν κάνουν καμία κουβέντα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, πράγμα το οποίο ήταν στην ημερήσια διάταξη της αντιπολιτευτικής τους γραμμής. Ας μας πούν δημόσια, και τους προκαλώ για αυτούς, πόσα είναι τα δείγματα που έχουν στείλει για τον ιό του Δυτικού Νείλου από τον Απρίλιο του 2017, δηλαδή για τη σημερινή σεζόν, μέχρι σήμερα Ιούλιο του 2017. Εγώ θα απαντήσω στο νούμερό τους όταν βγουν να μας δώσουν τα επίσημα στοιχεία που έχουν μέσα από τη Διεύθυνση Υγείας και από τα κατατόπους γενικά νοσοκομεία των περιφερειακών ενωτήκων. Τους προκαλώ λοιπόν να μας πούνε για μια ακόμη φορά πόσα είναι τα δείγματα που έχουν σταλεί για έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν οι κύριοι αυτοί κάνουν μόνοι τους τα συγχαρητήρια για τον εαυτό τους, ενώ οι καθυστερήσεις και τα αποτελέσματα των διαγωνιστικών διαδικασιών είναι καταφανέστατα εις βάρος τους. Μάλιστα, ο κύριος Καραλίδης προκάλεσε την παράταξη Μέτιου σε δημόσια αντιπαράθεση σε όποιο μέσο εκείνη επιλέξει, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση για το έργο της στα 3 χρόνια διοίκησης της περιφέρειας, για τα οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά, παίρνει ένα μεγάλο μηδενικό.